Ο καλλιτεχνικός προγραμματισμός του Θεσσαλικού Θεάτρου παρουσιάστηκε το πρωί στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. Η Αυλαία ανοίγει με την παράσταση της παιδικής σκηνής με το «Αγαπητέ μου Τσάρλι» στις 6 Οκτωβρίου και θα ακολουθήσει η κεντρική σκηνή με το έργο «Με δύναμη από την Κηφισιά», ενώ αναζητείται χώρος και για τη λειτουργία της εναλλακτικής σκηνής. Υπήρξε το πρότυπο για τη δημιουργία των ΔΥΠΕΘΕ και το πρώτο θέατρο εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με το οποίο ήθελε να συνεργαστεί όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος της χώρας. Το Θεσσαλικό Θέατρο έχει ένα παρελθόν πλούσιο σε θεατρική πρωτοπορία, λειτουργήσε ως σχολή για δεκάδες καταξιωμένους σήμερα καλλιτέχνες που έκαναν τα πρώτα τους βήματα σε αυτό. Δίνουμε καθημερινά όλες μας τις δυνάμεις ώστε να φανούμε αντάξει στις προσδοκίες των Λαρισαίων πολιτών και να πετυχαίνουμε μικρές και μεγάλες νίκες, μία εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρω, σύμφωνα με τη μαρτυρία των ίδιων των συμμετεχόντων, τη διοργάνωση του καλύτερου φεστιβάλ ερασιτεχνών που έχει δημιουργηθεί ως τώρα. Το Θεσσαλικό Θέατρο έχει βαθιές ρίζες στην θεατρική κουλτούρα της πόλης μας. Τις τελευταίες δεκαετίες αυτές οι ρίζες βάθαιναν και την ίδια στιγμή στη Λάρισα είχαμε το Αλφα Αρχαίο Θέατρο που σιγά σιγά μέσα από τη γη ερχόταν στην επιφάνεια. Στη συνέντευξη τύπου παραβρέθηκε και ο Λάκης Λαζόπουλος ως ειδικός σύμβουλος πρόωθησης και επικοινωνίας του Θεσσαλικού Θεάτρου. Όπως τόνισε, ο ίδιος ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός και μάλιστα δήλωσε ότι έχει έρθει σε επαφή με ανθρώπους του θεάτρου στην Αθήνα ώστε να ενισχύσουν τις παραγωγές του Θεσσαλικού Θεάτρου. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Λαζόπουλος τόνισε ότι η πολιτεία, αφού πρώτα δώσει τα χρήματα στους πλημμυροπαθείς, στη συνέχεια θα πρέπει να δώσει χρήματα και για το θέατρο. Πρέπει δηλαδή να βρούμε περισσότερα χρήματα, περισσότερους ανθρώπους και δημιουργείται ένα ενδιαφέρον από την ίδια την πόλη. Όταν η πόλη ενδιαφέρεται, τότε ενδιαφέρονται και οι άλλοι να δώσουν χρήματα για κάτι που κινείται. Το Θεσσαλικό Θέατρο είναι ένας ζών οργανισμός. Κινείται συνέχεια. Δεν είναι ένας οικογενειακός τάφος, να το πω έτσι. Δεν είναι δηλαδή μπήκαμε και μείνανε. Κινείται. Οπότε και εγώ θα περάσω και άλλοι θα περάσουν και τα νεότερα παιδιά θα έρθουν και το βασικότερο είναι να έχουν κάποια σχέση αγάπης με αυτό το θέατρο. Ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής Ορέστης Τάτσης υποστήριξε ότι η φετινή χρονιά θα έχει θεματική «Τη γυναίκα». Κατόπιν συνεννόησης, η θεματική της φετινής χρονιάς θα είναι η γυναίκα. Οπότε θέλουμε να οργανώσουμε και τις παραστάσεις μας και τα εργαστήριά μας με βάση αυτή τη θεματική. Επίσης έγινε γνωστό ότι σύντομα θα πραγματοποιηθούν στη Λάρισα ανοιχτές ακροάσεις για ηθοποιούς της περιοχής.